Αυτά είναι τα ωραία. Η Γιασμίν, hair stylist από τα κομμωτήρια ΤΕΟ, είναι κοντά μας. Γεια σας και πάλι. Καλό μεσημέρι. Και το μοντέλο μας για σήμερα. Χρόνια πολλά και σε εσάς. Χρόνια πολλά. Καλά Χριστούγεννα. Βέβαια, εσένα σε έχω δει και μέσα, γιατί έχεις επιμεληθεί και τα δικά μου τα μαλλιά. Που θα πούμε και γι' αυτό, γιατί και αυτό είναι μια πρόταση. Κάτι ήταν και αυτό. Τι είναι αυτό, σινιόν. Ένα σινιόν, φυσικά. Ωραία. Ένα ωραίο πιάσιμο που είχαμε για τα Χριστούγεννα. Και όπως είπε και ο φίλος μας ο Στάδης, οι τηλεθεάτριες μας φέτος θα θέλουν να είναι και στολισμένες. Και πιο βασικό θα είναι τα αξεσουάρ για φέτος. Θα θέλουμε να δούμε στρας, φιόγκους, σε λουλούδια πράγματα, στέκες, κορδέλες, όπως και να έχει. Όπως και θα δούμε και στα δικά σου μαλλιά, έχουμε βάλει ένα πολύ ωραίο στόλισμα, αλλά και εδώ στη φίλη μου τη Ζωή. Πλέον έχουμε διαλέξει, έχει ένα πολύ ωραίο μήκος και θα αρχίσω να δείξω κάτι το οποίο είναι λίγο βικτοριανό, το στυλ του. Μια παραλλαγή στο μποέμ του πλέον. Δεν ξέρω αν είναι κάτι που οι κυρίες μπορούν να κάνουν μόνες τους στο σπίτι, αλλά σίγουρα, Ζωή, θα μου δώσεις εσύ τσιμπιδάκια. Ναι. Οπότε η βάση μας είναι μια εντυπωσιακή στέκα. Η βάση μας θέλουμε, ναι, να είναι το αξεσουάρ, αναλόγως με το ντύσιμό μας. Θέλουμε πάντα τον όγκο που μας ταιριάζει. Πάντα να δίνουμε λίγη έμφαση. Όγκο θέλουμε πάνω. Οπότε είτε διαλέξουμε τα τσιμπιδάκια για να κρατήσει τον όγκο. Θα σταθεροποιήσω εγώ το σημείο αυτό του κεφαλιού, ώστε να μπορώ να δουλέψω κάτι επάνω σε αυτό. Γενικά, τώρα για τις γιορτές, δηλαδή και τα Χριστούγεννα που πέρασαν, αλλά και για την αλλαγή του χρόνου τώρα, που όλο και κάπου θα πάμε ή και στο σπίτι μπορεί να έχουμε κάποιο κάλεσμα με φίλους και οικογένεια. Τι είναι της μόδας, ας πάμε λίγο έτσι. Τι είναι της μόδας, πλέον στο μαγικό αυτό κόκκινο χαλί. Τα βλέπουμε όλα, τα έχουμε δει όλα. Και φέτος οι γυναίκες έχουν προτιμήσει το πιο απλό. Το πιο απλό στυλ, το οποίο φαίνεται ατιμέλητο, απεριποίητο. Και δείχνει... Ακόμα και για τις γιορτές, Γιασμίν. Ακόμα και για τις γιορτές. Το στόλισμα είναι στο χαμόγελο της γυναίκας, στα αξεσουάρ που θα τονίσουν ό,τι θα φορέσει. Πιο πολύ τα σινιόν χτενίσματα ή πιο πολύ κάτω το μαλλί. Θέλουμε τώρα δεν να ξέρω δούμε καλά σινιόν. Αυτά πώς τα λέτε εσείς, με αυτά τα λίγα που ξέρω. Θέλουμε να δούμε για το βράδυ του Ρεβεγιόν ένα ωραίο σινιόν, το οποίο θα δείξει περισσότερα χαρακτηριστικά. Κάτι στο πλάι πιάσιμο, που θα δούμε και τώρα στο τέλος. Κάτι στην παραλλαγή, όπως έχω στη φίλη μου την Αλεξία αργότερα, θα θέλω να σας δείξω. Είναι το μοντέλο μας και αυτό. Εδώ τώρα θα μαζέψεις όλο το μαλλί. Θα μαζέψω όλο το μαλλί, γιατί όπως βλέπουμε έχουμε αρκετό μήκος και μπορεί η κυρία να θέλει μέσα στο βράδυ της να νιώσει πιο ελεύθερα, ώστε να μην έχει κάποιο εμπόδιο. Και φυσικά... Σίγουρα όμως αυτό που σε μαγνητίζει τώρα είναι και το αξεσουάρ στο μαλλί. Ναι. Στη συγκεκριμένη περίπτωση η στέκα. Όπως θα ήθελα να δείξω και το δικό σου, δεν ξέρω ακόμα αν το έχουν δει οι κυρίες που μας παρακολουθούν, το οποίο είναι ένα πολύ διαφορετικό αξεσουάρ και μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε στα πιασμένα όλα κάτω, όπως μου ζήτησες κι εσύ, ή πάλι σε ένα πολύ ωραίο μισά-μισά μαλάκια πιασμένα. Ωραία. Αυτό τώρα που σας δείχνω είναι ένα πολύ ωραίο... Να γυρίσει. Θα γυρίσουμε λίγο τώρα αμέσως. Ωραία. Έχει έναν χαμηλό όγκο, το οποίο θα της τονίσει αρκετά το πρόσωπο και τα ζυγωματικά και μετά εμείς εδώ μπορούμε να τονίσουμε όπως θέλουμε το χρώμα. Πολύ ωραία. Και γρήγορο, Γιασμίν. Και γρήγορο, ναι. Αποτελεσματικό. Και μπορούμε να αφήσουμε και κάποιο τσουλουφάκι. Φυσικά, πάντα εκτός, θέλουμε να έτσι, τονίζουμε. Για να γλυκάνει λίγο, Ναι. Πολύ ωραίο. Η φίλη μας η Ζωή έχει και ένα έντονο χρώμα που θα μας βοηθήσει. Πάντα να τονίσει λίγο κάτι. Τώρα θα δούμε όμως και κάτι σε ξανθό μαλλί. Σε ξανθό, πάντα εντυπωσιακό. Για να δω τι εκπλήξεις μου ετοιμάζει, Γιασμίν. Η φίλη μου η Αλεξία έχει ένα καταπληκτικό μαλλί. Πέρα από το χρώμα, την μπούκλα που έχουμε κάνει, την έχουμε δει σίγουρα ξανά, αλλά πάντα μένει εντυπωσιακό. Εγώ θα κρεπάρω πολύ γρήγορα
την κορυφή πάλι. Για να έχει και ωραία έτσι, χοντρή τρίχα, νομίζω που μπορεί να τη δουλέψει. Πλούσιο πολύ ωραία. Φαίνεται πλούσιο, πάντα. Πάλι. Ναι. Οπότε, όπως και η φίλη μας η Βίκη, που είναι ένα πιο rock στυλ πλέον. Ωραία, εδώ στρίβεις τα πλαϊνά. Θα μιλήσω τώρα με τις τηλεθεάτριές μας. Έχω πολύ απλά πάρει τον όγκο της κορυφής. Έχω διαλέξει να σηκώσω ένα τμήμα και να ξεχωρίσω πίσω από το αυτί ό,τι μαλλιά έχουμε, τα οποία θα κάνουμε ένα πολύ απλό πιάσιμο. Όλα στο πλάι, Ιασμίν. Όλα στο πλάι. Όλα στο πλάι, να δούμε και το σκουλαρίκι σου. Γιατί όχι. Εντάξει. Το τεχνό μετά το ωφελείο μου. Θα καλύψουμε όπου και ο κενό έχουμε. Και η ίδια πλέον, σαν πολύ απλή γρήγορη παραλλαγή, μετά από το δείπνο μας, θα έχουμε ένα εντυπωσιακό χαμόγελο. Και φυσικά... Τώρα φαντάζομαι στις γιορτές έχετε πολλή δουλειά στο κομμωτήριο, ε. Ναι, δεν μπορώ να πω. Η προσέλευση είναι μπορεί μεγάλη. Μπορεί όλο το χρόνο να μην έχουμε πολλά πάει, σε όλους. Αλλά τις γιορτές... Μας βλέπουμε κοντά ούτως ή άλλως. Ναι, αποτελεσματικό, ε. Έτοιμοι. Πανέτοιμοι. Εγώ. Καλά να περάσετε λοιπόν, ακούω ότι θα έχουμε ωραίο σοου. Ένα σινιόν το θες κι εσύ, νομίζω. Νομίζω πολύ γρήγορα πλέον να μην είμαι στο ίσιο μένο. Σε ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Χρόνια πολλά. Καλή χρονιά σε όλους. Γεια.